Πριν από λίγες ημέρες, το Ισραήλ έπληξε ιρανική αεροπορική βάση στην πόλη Ισφαχάν. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση, αν και δεν υπήρξε επίσημη ισραηλινή επιβεβαίωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χωσέιν Αμίρ Αμπντουλαχιάν, έσπευσε να δηλώσει ότι τα ντρόνους που σύμφωνα με πηγές εκτόξευσε το Ισραήλ κατά της ιρανικής πόλης Ισφαχάν δεν προκάλεσαν ζημιές ή θύματα. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε απεσταλμένους των μουσουλμανικών εθνών στη Νέα Υόρκη. Οι υποστηρικτές των μέσων ενημέρωσης του σιωνιστικού καθεστώτος, σε μια απέλπιδα προσπάθεια, προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως νίκη την ήττα τους, ενώ τα μίνι ντρόνους που καταρρίφθηκαν δεν προκάλεσαν ζημιές ή θύματα, είπε ο Αμπντουλαχιάν σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Αμπντουλαχιάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC, υποστήριξε ότι αυτό που έγινε την προηγούμενη νύχτα δεν ήταν επίθεση. Αναφερόμενος στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, είπε ότι έμοιαζαν περισσότερο με παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδιά μας, όχι με drones. Ωστόσο, οι δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο 24ωρο αποκαλύπτουν ενδείξεις πιθανών ζημιών στην αεροπορική βάση της Ισφαχάν. Συγκεκριμένα, όταν το BBC Verify ανέλησε δύο εικόνες από δορυφορό, βρήκε πως μέρος ενός συστήματος αεράμινας αεροδρόμιο της πόλης που επλήγει υπέστη ζημιές. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ασαφές ποιο όπλο ή όπλα χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Το BBC Verify ανέφερε πως υπήρξαν ζημιές στη βάση αναλύοντας τις οπτικές δορυφορικές εικόνες και εικόνες ραντάρ συνθετικού ανοίγματος που καταγράφηκαν πάνω από την Ισφαχάν την Παρασκευή. Οι οπτικές εικόνες θα είναι οικίες σε όποιον χρησιμοποιεί τακτικά εργαλεία όπως το Google Earth, ουσιαστικά μια φωτογραφία της γης από πάνω. Η τεχνολογία SAR χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη δημιουργία μιας εικόνας της γηίνης επιφάνειας. Ένα πλεονέκτημα που έχει έναντι της πιο συμβατικής δορυφορικής τεχνολογίας είναι η ικανότητά της να καταγράφει εικόνες τη νύχτα ή μέσα από σύννεφα. Οι εικόνες που συλλέγει αποδίδονται ασπρόμαυρες αλλά με υψηλή ανάλυση. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στο χρωματισμό του εδάφους, όπως σημάδια καυσίματος, αλλά μπορεί να απεικονίσει υλικές ζημιές σε κατασκευές, οχήματα κλπ. Μια τέτοια εικόνα που κατέγραψε η Umbra Space στις 15 Απριλίου δείχνει ένα σύστημα αεράμινας S-300 που βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία της αεροπορικής βάσης Σιχαρή. Το σύστημα αποτελείται από διάφορα οχήματα εξοπλισμένα με ραντάρ, διακριτικούς εκτοξευτές πυράβλων και άλλο εξοπλισμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.